Και να και, παραλήψεις εντοπίζονται σύμφωνα με τον επικεφαλής της παράταξης πρώτα η Πελοπόννησος Μανώλη Μάκαρη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στα κέντρα υγείας. Ο ίδιος σε ερώτηση που κατέθεσε στην Περιφερειακή Αρχή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην λειτουργική αναβάθμιση του κέντρου υγείας της Μεσίνης. Πέρα από το σημαντικό θέμα της στελέχωσης, τουλάχιστον να ασχοληθούμε, γιατί η περιφέρεια κυρίως ασχολείται με τα θέματα των υποδομών, με τα κτηριακά θέματα και του εξοπλισμού των κέντρων υγείας. Τουλάχιστον να μιλήσουμε για τα κτίρια, για τον εξοπλισμό, αυτά μπορεί να βοηθήσει η περιφέρεια. Και αυτό ζητάμε από την περιφέρεια. Να σκύψει, να δει τα προβλήματα. Τα κέντρα υγείας Μεσίνης, Νεμέας και Λουτρακίου δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορά την κτηριακή αναβάθμιση των κέντρων υγείας, ενώ αντιμετωπίζουν πληθώρα κτηριολογικών προβλημάτων. Την ώρα που τα πράγματα δεν είναι καλά ούτε σε ό,τι αφορά το προσωπικό, καθώς η χρονιά ξεκίνησε με λιγότερους γιατρούς στο δυναμικό των κέντρων υγείας της Πελοποννήσου. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα στα κέντρα υγείας του νομού μας, του νομού Μεσσηνίας. Μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου, όπου υπάρχει έλλειψη από ιατρικό αλλά και από νοσηλευτικό προσωπικό. Από τα κέντρα υγείας Μελιγαλά και Μεσσίνης πηγαίνουν και εφημερεύουν αυτή τη στιγμή αγροτικοί ιατροί στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου για να βοηθήσουν την κατάσταση. Θα έπρεπε τα κέντρα υγείας του νομού μας και γενικώς όλα τα κέντρα υγείας της Ελλάδας να στηρίζονται από την πολιτεία, γιατί ουσιαστικά είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για την οποία μιλάμε. Αυτά τα κέντρα υγείας είχαν γίνει πριν από 2-3 δεκαετίες. Από εκεί πέρα δεν έχει γίνει η αναγκαία ανακαίνιση και η λειτουργική αναβάθμιση που χρειάζεται να γίνουν σε αυτά τα κέντρα υγείας. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι τα περισσότερα κέντρα υγείας στην περιφέρεια Πελοποννήσου χρήζουν ανακαίνησης. Συγκεκριμένα το 2024 περίπου 10 γιατροί των κέντρων υγείας συνταξιδοτήθηκαν αφήνοντας ακάλυπτες τις θέσεις τους, καθώς ακόμη δεν είχαν βγει οι απαιτούμενες προκηρύξεις, την ώρα που η πίεση στα νοσοκομεία συνεχώς αυξάνεται.